άδεκτο που είχε να καταθέσει η διοίκηση εναντίον μας ήταν ψευδός να καταθέσει ότι είμαστε υπεύθυνοι για εμπρισμούς απέναντι στην Καβάλα που προφανώς έχουν μεθοδεύσει με τρόπο τέτοιο προκειμένου να μην δώσουν τις αποζημιώσεις, καν τις αποζημιώσεις σε αυτό το προσωπικό που το δικαιούται. Η αλήθεια θα λάμψει και η αλήθεια είναι μία, ότι αν εκεί δεν βρισκόταν 30 συνάδελφοι που δούλευαν στα ΕΛΦΕ, η φωτιά αυτή δεν θα αντιμετωπιζόταν τόσο γρήγορα. Φτάσαν δε στο έσχατο σημείο να κατηγορούν συναδέλφους με 25 χρόνια προϋπηρεσίας ότι είναι επικίνδυνοι αν επανέλθουν στην εργασία τους. Πράγμα για το οποίο κατηγορείται η εταιρεία σήμερα ότι έχει φέρει όλη την Καβάλα στην ανασφάλεια με το γεγονός ότι απασχολεί 2 και 3 ημερών εργαζομένους στο εργοστάσιο. Επαναλήφθηκε δε ο τρόπος και οι μεθοδεύσεις της εταιρείας. Για μας υπάρχει μια συνομολόγηση και των δικηγόρων πλέον έχουν μπερδευτεί και οι ίδιοι τους ότι εκφράζουν διαφορετικές εταιρείες. Είναι μια εταιρεία πίσω από όλο αυτό και σύντομα θα λάψει η αλήθεια. Εμείς μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες βγαίνουμε περισσότερο δυνατοί και η συνδικαλιστική μας δράση θα ενδυναμώσει μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Δεν θα δεν θα κάνουμε πίσω εάν δεν αποδειχθεί αυτή η αλήθεια. Ένα είναι το σύνθημά μας και να το θυμάστε, όλα στο φως. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε άνθρωποι της κοινωνίας, του μεροκάματου, του μόχθου, που έχουμε ψηλά το κεφάλι και δεν θέλουμε τίποτα άλλο από το να λάμψει η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μία, θα πρέπει να το καταλάβουν ότι όλες οι εταιρείες είναι μία. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα πρόσωπο, ο κύριος Λαβρεντιάδης, και θα πρέπει επιτέλους αυτό το πράγμα να γίνει κατανοητό σε όλους. Αυτά είχα να σας δηλώσω. Αποφάσεις αύριο. Η απόφαση, παιδιά, κατά πάσα πιθανότητα θα βγει αύριο ή τη Δευτέρα. Περιμένουμε και εμείς με αγωνία την απόφασή της, όμως εδώ εξετάζεται το κατεπήγον, θα πρέπει να ξέρετε, και δεν εξετάζεται η ουσία του προβλήματος. Έτσι θα ακολουθήσει και δικαστήριο, όπου είμαστε βέβαιοι ότι η αλήθεια θα λάμψει. 27 Ιουλίου, έτσι. Δεν έχει οριστεί ακόμα η δικάσιμος. Όχι. Αυτό θα το γνωρίζουμε με την απόφαση. Αυτοί απολύθηκαν γιατί κατηγορούνται για εμπρισμό. Μάθαμε γιατί είναι η απολύση. Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπός τους, η δικηγόρος, ότι έχει υποβληθεί μήνυση για εμπρισμό και μάλιστα είπαν ότι ανεξάρτητα με το αν γεγονός το έχουν κάνει ή όχι, γι' αυτόν τον λόγο δηλαδή συνομολογούν ότι υπάρχει μία μεθόδευση προκειμένου να μην δόθει αποζημιώσεις σε αυτόν τον κόσμο που τη δικαιούται. Το ότι οι δικηγόροι, οι συνήγοροι σας λένε ότι οι απολύσεις και η διαθεσιμότητα είναι μέσω εκβιασμού. Σε αυτού τι απαντάνε οι συνήγοροι της ΕΛΦΕ? Οι συνήγοροι της ΕΛΦΕ, θα ρωτήσετε τους συνήγορους της ΕΛΦΕ για το τι απαντάνε. Για μας είναι καθαρός εκβιασμός. Είναι για το τι ακριβώς πρόκειται όλο το τελευταίο διάστημα, πώς η διοίκηση Λαβρεντιάδη έχει μεθοδεύσει την κατάσταση προκειμένου να ασκηθεί εκφοβισμός σε εμάς, να κάμψει το ηθικό μας και να επεμπολίσουμε όλα τα εργασιακά μας δικαιώματα. Για εμάς το δίλημα το οποίο τίθεται και γι' αυτό δεν πάμε να υπογράψουμε είναι το εξής. Παιδιά, διαλέξτε από πού θέλετε να σας απολύσουμε. Θέλετε να σας απολύσουμε από την ΕΛΦΕ ή θέλετε να σας απολύσουμε ως εργολαβικούς με συμβάσεις ορισμένους χρόνους από τις νέες εταιρείες που φτιάξαμε. Και αυτό παίρνει ήδη σάρκα και οστά με τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις τις οποίες έχουμε το τελευταίο διάστημα.